Γεια σας φίλοι των Καναρινιών, εδώ είμαστε πάλι άλλο ένα βιντεάκι σήμερα για σας. Δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω, αν θα το δείτε τόσο γρήγορα ή αν θα το βάλω στη σειρά για να το δείτε. Απλά επειδή οι περισσότεροι έχετε ξεκινήσει οι φίλοι των Καναρινιών και έχετε βάλει τα ζευγάρια, οι απορίες σας που φτάνουν σιγά σιγά είναι πάρα πολλές, αν και δεν έπρεπε να μπω στη διαδικασία να τραβήξω καινούργιο βιντεάκι, διότι οι απαντήσεις υπάρχουν. Αν ψάξετε και δείτε, ας πούμε, στα βιντεάκια μέσα που μιλάω, λίγο πολύ οι απαντήσεις υπάρχουν σε σχέση με την αναπαραγωγή. Ιδίως τις περισσότερες έχω μαζέψει σε ένα βιντεάκι, το οποίο είναι καθαρά για την περσινή αναπαραγωγή, το είχα ανεβάσει, που είναι, απαντιούνται εκεί πέρα λίγο πολύ όλα τα ερωτήματα. Ας μιλήσουμε για ένα θέμα όμως που, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχει να κάνει με τη διατροφή των καναρινιών και ίσως, ας το πούμε έτσι, για το τι θα έπρεπε να κάνουμε, γιατί πολλοί με ρωτάτε, ας πούμε, τι να δώσουμε την περίοδο αναπαραγωγής και όλα αυτά. Θα σας πω τώρα εγώ τι γίνεται εδώ πέρα σε μένα. Παρόλο που είμαι σε εξωτερικό χώρο και πρέπει λίγο να προσέχουμε τη διατροφή, με την έννοια ότι επειδή τώρα το χειμώνα είχαμε πάρα πολύ κρύο και θα έχουμε ακόμα λίγες μέρες κρύο, το πολύ το κρύο πιστεύω ότι πέρασε, μπορεί να μας κάνει καμιά έκπληξη έτσι, καμιά εβδομαδούλα ακόμα. Θεωρώ πάντα ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να δώσω μια πιο δυνατή σε θερμίδες τροφή στα καναρίνια μου, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων, επειδή το καταλαβαίνουμε ούτως ή άλλως το κρύο αρχίζει και ανεβαίνει η κατανάλωση της τροφής περισσότερο, έτσι δεν προλαβαίνουμε να γεμίζουμε τις ταΐστρες, αλλά όπως είπαμε εκεί μπορούμε να δώσουμε λίγη ενέργεια παραπάνω, έτσι ώστε να αυξηθεί ίσως πολλές φορές και το λίπος. Τώρα, ας το πούμε έτσι, αυτές οι τηλικίτσες που σας έχω δείξει, οι περσινές του 22 που θέλω να τις ετοιμάσω, όταν μπήκα στη διαδικασία να χωρίσω τα αρσενικά από τα θηλυκά, και τα αρσενικά και τα θηλυκά είχαν περισσότερο λίπος στην κοιλιά παρόλα αυτά, έτσι. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε σιγά σιγά προς την άνοιξη πριν να τα βάλουμε για αναπαραγωγή, να το ελαττώσουμε, έτσι, χωρίς να έχει όμως επιπτώσει στην υγεία τους από τη στιγμή που συνεχίζουν ακόμα τα κρύα. Είναι λίγο, είμαστε πάρα πολύ στενά στο περιθώριο του χρόνου, ας το πούμε έτσι. Αλλά κατά βάση θα έλεγα ότι δεν κάνω κάτι διαφορετικό, δηλαδή στην ουσία μία απλή κελαϊδίνη με την έννοια αυτή, καναρινοτροφία, ας το πούμε έτσι, όπως τη γνωρίζει ο καθένας, είναι αρκετή, έτσι ώστε να εκτρέφουμε και να περάσουν τα καναρίνια μας όλο αυτό το χειμώνα. Από εκεί και πέρα δίνουμε κάποια πρόσθετα, ακόμη και ψωμί, το έχω πει και στις παλιότερες αναπτύσεις, έτσι. Κατά περιόδους όταν έχει πάρα πολύ κρύο ρίχνω και ένα κομματάκι ψωμί μέσα στα καναρίνια, αναλόγως με το πόσα είναι μέσα στο κλουβί, για κάποιες μέρες, και το τρώνε πάρα πολύ καλά και τα βοηθάει να πάρουν κάτι πρόσθετο. Τώρα βλέπω πάρα πολλούς φίλους που, παράδειγμα, έχετε συνήθως στη μία ταΐστρα πάντα γεμάτη αυτή την, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, βιταμίνη, αυτή την κίτρινη και την κόκκινη, έτσι. Φίλοι και φίλες, και εγώ τη χρησιμοποιώ αυτή, αλλά δεν έχω ποτέ σε ταΐστρα σε μόνιμη βάση, έτσι. Ανά 2-3 ημέρες παίρνω αυτή την αυγουλιέρα, το μικρό το κουπάκι, ξέρετε, και βάζω, αναλόγως με το πόσα καναρίνια είναι μέσα στο κλουβί, βάζω μία κουταλιά, δύο, αναλόγως πόσα είναι, αλλά όπως είπαμε, ποτέ σε μόνιμη βάση, γιατί παχαίνει πάρα πολύ. Το βάζω ανά 2 μέρες, ανά 3 μέρες, δηλαδή περίπου 2 φορές την εβδομάδα, έτσι κάπως θα το δει. Από εκεί και πέρα μπαίνει που και που ένα μαρουλάκι, έτσι λίγο, και όχι με την έννοια ή παράδειγμα και ένα κομματάκι μήλο, όχι, ποτέ μαζί, 2 φορές την εβδομάδα κι αυτό. Αλλά φίλοι μου, ποτέ με την έννοια ότι θα τα δώσω και να πάρουν κάποιες βιταμίνες, έτσι. Έχω μιλήσει πάρα πολύ παλιά για αυτό το θέμα, το ότι αγοράζουμε ένα μαρούλι, ένα φρούτο, οτιδήποτε, δεν σημαίνει, φίλοι μου, ότι θα καλύψει με τις ανάλογες βιταμίνες τα πτηνά μας, γιατί από τη στιγμή που κόβονται όλα αυτά, είτε από το δέντρο τα μήλα, είτε όλα αυτά τα πράσινα που δίνουμε, που έχουν από τους ανθρώπους που τα παράγουν, που έχουν κοπεί, από εκείνη τη στιγμή ήδη αρχίζουν να χάνουν όλες αυτές τις απαραίτητες βιταμίνες και όλα αυτά που έχουν. Το δίνω πιο πολύ, ας το πούμε έτσι, για το έντερο, για χρήση, ας πούμε, κάπως φυτικών ινών και κάπως έτσι. Έτσι. Από εκεί και πέρα συμπληρώνω 2 φορές την εβδομάδα τώρα το χειμώνα, δυστυχώς, χημική πολυβιταμίνη, έτσι, ας το πούμε έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, η οποία δεν δημιουργεί πρόβλημα, οπότε είμαι λίγο πολύ καλυμμένος σε όλα αυτά τα συστατικά που χρειάζονται γενικά τα καναρίνια το χειμώνα, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το πάμε λίγο πιο αργά, αν είμαστε στην περίοδο αναπαραγωγής το συνεχίζουμε, και κάπως έτσι είναι όλη αυτή η διατροφή. Αυγό και αυγοτροφή δεν υπάρχει καθόλου στα καναρίνια μου,
Έτσι, το αυγό θα μπει από εδώ και πέρα σιγά σιγά όταν θελήσουμε να ετοιμάσουμε τα ζευγαράκια μία μέχρι δύο φορές την εβδομάδα λίγο αυγουλάκι για να αρχίσουν οι θηλυκές και τα αρσενικά να πυρώνουν όπως πρέπει. Και όταν θα καθίσει η θηλυκιά για να γεννήσει, σταματάμε και το αυγό. Έτσι, εγώ τουλάχιστον σταματάω και το αυγό. Το αυγό το ξεκινάω ίσως μία μέρα πριν να αρχίσουν να βγαίνουν τα μικρά. Στην αρχή όχι σε καθημερινή βάση, χρειάζονται πάρα πολύ λίγο και μεγαλώνοντας τα μικρά βάζω όλο και περισσότερο, έτσι που να φτάσω σε κάποια στιγμή από τη στιγμή που ταΐζει το ζευγάρι και έχει περισσότερα μικρά, κάθε μέρα μισό αυγουλάκι πιστεύω ότι φτάνει. Έτσι. Τώρα κάποιοι με ρωτήσατε στο προηγούμενο βίντεο που είχαν βάσει για τα πότανα και για αυτά, για εκείνο το τσάι που τέλος πάντων που σας έδειξα, που το χρησιμοποιώ για πρόληψη. Θα έλεγα ότι στην περίοδο αναπαραγωγής είναι λίγο δύσκολο να σου το εξηγήσω, διότι αυτή είναι η στάνταρ συνταγή, έτσι. Εγώ θα έλεγα τις πρώτες μέρες τουλάχιστον που έχουμε μικρά, που έχουμε βγάλει μικρά, δεν θα το χρησιμοποιούσα, έτσι, γιατί το χρησιμοποιώ για κάποιο λόγο. Υπάρχουν όμως μεμονωμένα συστατικά, που μιλάω σε ένα άλλο βιντεάκι για την καλύτερη υγεία των πτηνών, είναι ακουστικό βίντεο, καθίστε και δείτε το, δεν καθίστε να το εξηγήσω τώρα ξανά. Το οποίο μιλάω για ξεχωριστά συστατικά, για δύο συστατικά, για τρία συστατικά από αυτά που έχω επιλέξει για κάποιους λόγους και ίσως από εκείνα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν θα μεγαλώσουν τα μικρά και τα χωρίσουμε και τα βάλουμε σε μια άλλη διαδικασία, τότε μπορούμε και εκεί να τα ξεκινήσουμε έτσι πολιτικά να δίνουμε έτσι ανά 15 μέρες, έτσι ώστε να τα συντηρούμε με μια έννοια τέτοια. Κάπως έτσι πηγαίνει. Τώρα, προχθές να πω την αλήθεια, πήγα σε ένα φίλο ο οποίος έχει κάνει 2-3 αρσενικά καναρίνια. Γιατί καμιά φορά, φίλοι μου, είναι αυτό, βγάζω κάτι παρεξηγημένα βιντεάκια που ίσως να πολύ να παρεξηγείται με αυτά που λέω, ίσως να δείχνω κάπως εκνευρισμένος, αλλά όλα αυτά βγαίνουν από τη ζωή, από αυτά που αντιμετωπίζω καθημερινά, έτσι. Το ότι πάρα πολύ εύκολα πολλοί φίλοι μπορούν να κριτικάρουν εμένα για αυτά που λέω, είναι πανεύκολο, αλλά αρκεί πολλές φορές να κοιτάξουν γύρω τους το τι συμβαίνει, έτσι, γύρω τους, αν είστε παράδειγμα από την Αθήνα, να κάνετε μια βόλτα σε φίλους ή σε μαγαζιά ή οπουδήποτε και να δείτε το τι κάνει ο καθένας ξεχωριστά, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνετε εμένα σε κάποια πράγματα που βλέπετε, να με διορθώσετε, να πείτε τέλος πάντων τη γνώμη σας έτσι όπως τη λέτε. Πήγα σε ένα φίλο, ο οποίος είχε τρία καναρίνια σε ένα μαγαζί τέλος πάντων, αρσενικά για να κελαϊδάνε. Και είδα παράδειγμα ένα πράγμα που δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτός ο κύριος, και του το είπα φυσικά, βάζει τη Δευτέρα, στο πούμε έτσι, βρασμένο αυγό, το χωρίζει στα τρία, το βάζει στα πλουδιά και αυτό το αυγό, φίλοι μου, μένει για μία ολόκληρη εβδομάδα. Έτσι που σε κάποια φάση ξεραίνεται, περισσότερο ίσως να το έχετε δει όταν το πετάτε στα σκουπίδια. Τώρα ευτυχώς είναι χειμώνας, έτσι το καλοκαίρι βγάζει και σκουλίκια. Ξεραίνεται και παίρνει μια μορφή ζελέ και το αφήνει μέσα, του λέω καλά ρε φίλε, γιατί το αφήνεις αυτό, αυτό λέω είναι, θα πάθουν κάτι τα πουλιά ξέρω εγώ, θα αρρωστήσουν, εγώ λέει το βάζω τη Δευτέρα και το βγάζω λέει την Παρασκευή, αλλά το τρώνε. Δηλαδή είναι αυτό που σας λέω πολλές φορές, ότι έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι, το ότι μπορεί κάποια πράγματα που κάνω εγώ να μην φαίνονται σωστά σε κάποιους, γιατί θεωρούν ότι τα έχουν πολύ καλύτερα, καλώς κάνουν και τα έχουν. Αλλά εγώ πιστεύω αξίζει να κάνετε μια γύρα και να κοιτάξετε παραδείγματα τι συμβαίνει στον διπλανό σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γνωρίσετε διάφορους ανθρώπους, έτσι, και ανθρώπους που τα φτιάχνουν σωστά και ανθρώπους που δεν τα κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε, καμιά φορά είναι, έρχομαι ξανά στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, το ότι πολλές φορές αυτό που μας φαίνεται εντελώς άσχετο και εντελώς βρώμικο και εντελώς διαφορετικό μπορεί πολλές φορές να είναι και αυτό που φέρνει τα καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Μην βασίζεστε φίλοι μου μόνο σε κάποια πράγματα με την έννοια ότι δίνετε ας πούμε, κάποια φυτά, κάποια προϊόντα, αποτυχείς οτιδήποτε. Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι το τι μπορεί να λείψει στη διατροφή των καναρινιών, έτσι. Η πολυβιταμίνη, πιστεύω μια καλή πολυβιταμίνη, θα κάνετε κάποιες δοκιμές, θα βρείτε την κατάλληλη. Είναι απαραίτητη στα πτηνά μας. Εγώ τη δίνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχω κάνει κάποιες αλλαγές. Κοιτάω να βρω μια καλή, να μην έχει πολύ έντονη οσμή, γιατί πολλές φορές τα καναρίνια αποφεύγουν να πιούν νερό. Αλλά είναι η βάση, είναι απαραίτητο, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, θα έλεγα στην περίοδο του χειμώνα, στην περίοδο της αναπαραγωγής.
και τον υπόλοιπο καιρό μία φορά την εβδομάδα οπωσδήποτε, διότι τα καναρίνια μας είναι εγκλωβισμένα, είναι περιορισμένα και δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν την επιλογή στη φύση να πάνε να διαλέξουν αυτό που θέλουν. Απαραίτητο, ξέχασα να πω, ούτως ή άλλως είναι το μείγμα αυτό που σας έχω δείξει πολλές φορές, το οποίο είναι κοχύλι σπασμένο με ιχνοστοιχεία, κόκκινα, τριμμένα και άμμο, και αυτό οπωσδήποτε 100% σε μόνιμη βάση όλη την περίοδο του χρόνου, σε όλη τη ζωή του καναρινιού, και μία απλή, θα έλεγα, καναρινοτροφή πιστεύω ότι είναι αρκετή, δεν χρειάζεται να κάνουμε πρόσμιξη. Παλιότερα λίγο το χειμώνα έβαζα λίγο καναβούρι παραπάνω, αλλά εξαρτάται πάντα από το πόσο δύσκολο χειμώνα θα έχουμε και αν χρειάζεται πραγματικά να τα παχύνουμε λίγο περισσότερο, γιατί όπως είπαμε, αν τα παχύνουμε πολύ και δεν έχουν κίνηση και είναι σε μικρά κλουβάκια, την άνοιξη θα έχουμε ούτως ή άλλως κάποιο πρόβλημα και με τα αρσενικά και με τα θηλυκά. Αυγό δεν δίνω σχεδόν ποτέ, δίνω μόνο στην περίοδο προετοιμασίας και στην περίοδο αναπαραγωγής. Εκείνες τις αυγοτροφές του εμπορίου μεν μπορεί να βοηθάνε λίγο το καλοκαίρι, διότι δεν χαλάνε τόσο εύκολα, αλλά δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν πιστεύω σε αυτό το θέμα. Και όπως είπαμε, αυτή την κίτρινη κόκκινη βιταμίνη συσσαγωγικά, που δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι βιταμίνη, σε περιορισμένη χρήση 2-3 φορές την εβδομάδα, όχι περισσότερο και όχι σε μόνιμη βάση. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω έτσι πάρα πολύ γρήγορα για όσους φίλους των καναρινιών. Έτσι ένα βιντεάκι, επειδή με ρωτάτε πάρα πολλά. Αυτή είναι η συμβουλή μου, αυτό το πράγμα κάνω εγώ εδώ. Και για όλους όσους ξεκινήσατε, καλή αναπαραγωγή. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας.